Au, jes mynd rhywbeth amw! Ai, 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 ai! Oh, Jesus, take the wheel! Γεια, παιδιάς, καλώς ήλθατε στο κανάλι μου! Σήμερα θα κάνουμε ένα ολοήμερο βίντεο στο οποίο θα δοκιμάσω φαγητά από τα IKEA και όχι μόνο φαγητά, θα δοκιμάσω και snacks. Γενικά, για να καταλάβετε πώς θα πάει λίγο η φάση, θα φάω πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και ενδιάμεσα στο βίντεο θα δοκιμάσουμε και snacks από τα IKEA. Έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα, δύο γεμάτες σακούλες και κατεψυγμένα και snacks και γλυκά και αλμυρά, από όλα έχει ο Μπαχτσέθ. Και τώρα, μιας και που είναι πρωί και έχει χάλια καιρό εδώ μεταξύ, δηλαδή τη βροχή και συννεφιά είναι αυτή. Θα μου πεις, αν δεν είχε συννεφιά, πώς θα είχε βροχή. Can't. Αλλά και να έχει και καλό καιρό, πού να πας έτσι, μέσα στο σπίτι είμαστε κλεισμένοι. Λοιπόν, για πρωινό, επειδή εγώ γενικά το πρωί δεν μπορώ να τρώω πολλά πράγματα, δεν μπορώ, δεν έχω συνηθίσει να τρώω πρωινό, θα φάω μόνο κάτι. Κάτι cinnamon rolls που βρήκα στα IKEA που. Πεθαίνω για τα. Γενικά να ξέρετε ότι ό,τι έχω πάρει, παιδιά, πεθαίνω. Δηλαδή, τα ήθελα όλα και τα πήρα όλα. Είναι τα cinnamon, αυτά εδώ πέρα, τα cinnamon rolls με την κανέλα. Η μάρκα είναι. Α, σουηδικά εννοείται. Τζιφλάρ, τα τζιφλάρ. Πιστεύω βέβαια αυτά θα είναι ωραία αν τα ζεστάρει λίγο στο φούρνο μικροκυμάτων. Να, τα είναι κανονικά έτσι μικρούλια. Πεθαίνω σαν τα cinnamon. Έχετε φάει cinnamon. Δεν έχω κάτι καλύτερο. Η ζωή μου. Καλημέρα! Καλημέρα! Τέλεια, παιδιά, νομίζω όμως πρέπει ένα να δοκιμάσουμε να το ζεστάνουμε στο φούρνο. 20 δεύτερα. Πάμε! Χόπα! 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 Επανήλθα! Το ζέστανε, για να δούμε τώρα, ίσως να είναι πιο ωραίο. Και εκεί. Ένα. Εκένς. Η ζωή μου. Οπότε ζεστάνω και τα άλλα, θα πάω 2-3 ακόμα και μετά θα επανέλθω με το μεσημεριανό. Που αυτό δεν είναι μεσημεριανό. Αυτό είναι κόλαση! Κόλαση στο κανάλι του Zenderial! Κόλαση! Ήρθε η ώρα για μεσημεριανό. Εξακολουθεί να βρέχει. Εξακολουθεί η πείνα μου να είναι τεράστια αυτή τη στιγμή. Αλλά ήρθε η ώρα για το καλό πράγμα. Έχω να σου πω ότι μεταξύ τα φαγητά τα έχω πάρει εδώ και 2 εβδομάδες περίπου. Δηλαδή πριν γίνει όλο αυτό με την καραντίνα. Οπότε μην απορείτε πού τα βρήκα. Είχα προνοήσει εγώ. Ήξερα το medium το τσέντε. Λοιπόν, ξέρετε ότι τα IKEA φημίζονται για τα κεφτεδάκια του. Τα κλασικά κεφτεδάκια. Αυτά εδώ πέρα τα είχα πάρει, αλλά δεν άντεξα, τα άνοιξα και τα έφαγα. Δεν κρατήθηκα για το βίντεο, βέβαια. Τα έψησα χθες, έχω να σου πω, οπότε έχω κρατήσει μερικά να φάμε εδώ πέρα. Αλλά έτσι όπως χάζευα, παιδιά, εκεί πέρα στο σούπερ μάρκετ που έχει στα IKEA μέσα, βρήκα κεφτεδάκια με τι λέτε. Όχι με κοτόπουλο, όχι με λαχανικά. Βρήκα κεφτεδάκια, παιδιά, με σολομό. Όταν τα είδα, όχι έπαθα σοκ. Όχι απλά μου τρέξαν τα σάλια. Μόνο που δεν βούτυξα στην κατάψυξη, παιδιά, μέσα. Λέει εδώ ότι είναι μπάλες, σολομού και βακαλάου. Αχα. Λοιπόν, οπότε πρέπει να τα ψήσω, λέει, για 16 με 18 λεπτά στο τηγάνι ή στο φούρνο για 10 λεπτά. Στο φούρνο θα τα βάλω, εννοείται, δεν υπάρχει λόγος να τα βάλω στο τηγάνι. Οπότε το μεσημεριανό είναι αυτά εδώ τα κεφτεδάκια μαζί με αυτά εδώ τα πιτάκια. Που όταν τα είδα και αυτά έπαθα σοκ. Γενικά σας είπα, έχω πάθει με όλα σοκ εκεί πέρα και δεν είχα δοκιμάσει ποτέ παιδιά φαγητά από τα IKEA. Πέρα από μία σοκολάτα μόνο που είναι και η αγαπημένη μου, θα σας πω σε λίγο ποια είναι. Αυτά εδώ πέρα είναι πίτα με τυρί τσένταρ και πράσο. 5 κομμάτια. Χρεώθηκαν. Οπότε, το μενού μας έχει κεφτεδάκια σολομού βακαλάου μαζί με πιτάκια τσένταρ και πράσο. Και μετά από το αλμυρό έρχεται και το γλυκό. Θα φάμε, παιδιά, αυτά εδώ πέρα. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Α, είναι κέικ με γέμιση κρέμα γάλακτος και σμέουρων με επικάλυψη αμυγδαλόπαστας. Η αμυγδαλόπαστα δεν μ' αρέσει καθόλου. Όλα τα υπόλοιπα μ' αρέσουν. Πόσα κομμάτια έχει μέσα εδώ? 4 κομμάτια έχει. Εντάξει, ένα θα βγάλω εγώ. Πώς ψήνονται αυτά, τι τα κάνεις? Αποψήξτε το περιεχόμενο σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. Τέλειο, οπότε θα τα αφήσω αυτά. Πάω να ψήσω αυτά. Και έρχομαι για να φάμε μεσημεριανό. Έτοιμο το μεσημεριανό μας. Τα κεφτεδάκια φαίνονται τέλεια. Αυτά λίγο απογοητεύτηκα από το μέγεθός τους. Πολύ μικρούλια και πολύ, πώς να το πω, σταφιδιασμένα θα έλεγα. Αλλά έψησα τα 2 από τα 5, δεν χρειάζεται και πιο λίγα κεφτεδάκια γιατί κρίμα είναι να τα πετάξουμε. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε. Ξεκινάω με τι να ξεκινήσω, με κεφτεδάκι. Ωραία είναι, πολύ ωραία. Τα περίμενα πολύ πιο ωραία, βέβαια. Βασικά είναι σαν κεφτεδάκια με γεύση ψαρίλας.
Όχι, ναι, τώρα μου ήρθε ο Σολωμός. Όχι, όχι, έχουν Σολωμό. Το φιλέτο κιόλας Σολωμού. Μέσα είναι πολύ νιανιά, είναι πάρα πολύ μαλακό το εσωτερικό τους. Και έχει πάρα πολλά μυρωδικά. Για να μην βρωμάει ψαρίλα. Αλλά βρωμάει ψαρίλα. Τι απάτη είναι αυτό. Μια σταλιά. Κλαίω. Ας δούμε όμως. Jesus. Πολύ ωραία η γέμιση του. Βέβαια δεν νιώθω πουθενά το τσένταρ, ούτε το πράσο. Σαν τυρόπιτα με κασέρι βασικά. Με το γλυκό το τυρί. Όχι με φέτα, με το κασέρι. Αυτό μου θυμίζει τη γεύση. Ταιριάζουν πάντως μεταξύ τους. Πάλι καλά. Οπότε μια από εδώ, μια από εδώ. Να εγώ, να εγώ. Όπου μαζί πάνε τέλεια, να ξέρετε. Αυτό είναι το γλυκάκι. Έχει ξεπαγώσει. Φαίνεται ότι έχει ξεπαγώσει γιατί έχει βγάλει υδρατμού στο καημένο. Και μάλλον το σμέουρο το έχουν εντάξει μαζί με την αμυγδαλόπαστα. Α, όχι, πρέπει να έχει και γέμιση. Για να το κόψουμε μέσα να δούμε πώς είναι. Κόβεται αρχικά. Κόβεται, εντάξει, οπότε έχει ξεπαγώσει. Α, οκ. Okay. Είναι έτσι μέσα. Όμορφο, απλό γλυκάκι. Νομίζω, παιδιά, το πουλάει και στα IKEA. Αν πας να κάτσεις στο εστιατόριό του το συγκεκριμένο. Για να δοκιμάσουμε. Α, όλο αυτό το λευκό δηλαδή είναι κρέμα γάλακτος. Ζω. Πάρα πολύ νόστιμο, παιδιά. Πάρα πολύ νόστιμο. Βέβαια, ήθελα ακόμα λίγο ξεπάγωμα. Εκτός αν είναι παγωτό, παιδιά, η κρέμα γάλακτος μέσα. Μπορεί να είναι παγωτό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Του βάζω ένα 8 στα 10 για γλυκό κατάψυξης. Τα λέμε σε λίγο που θα δοκιμάσω τα snacks. Να περάσει λίγο η ώρα γιατί δεν αντέχω άλλο. Χριστιανός, καταλαβαίνετε. Σε καμιά διορίτσα επανέρχομαι με δοκιμή snacks. Επιστρέψαμε, παιδιά, και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τα snacks. Έχω και κοινό, έχω να σας πω. Είναι ένα άτομο εδώ πίσω από τις κάμερες που δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ, ούτε το έχετε ξαναδεί και δεν πρόκειται να το δείτε και ποτέ. Αλλά κατάφερε να έρθει σπίτι μου διότι μένει πάρα πολύ κοντά μου, ήταν ο μόνος τρόπος. Μυστικό άτομο. Ξεκινάμε με τα snacks. Ξεκινάμε. Λοιπόν, δίνε μου, ξεκινάμε με τα αλμυρά, με τα πατατάκια που βλέπω ότι έχεις. Για πέτα. Λοιπόν, το πρώτο που έχουμε. Τι τεράστιο. Το πρώτο που έχω πάρει, παιδιά, είναι κάτι πατατάκια με γεύση. Πίκλας και μανιτάρι. Πίκλας, γι' αυτό το είπα πίκλας, γιατί ξέρω ότι σ' αρέσει η πίκλα. Εμένα δεν μ' αρέσει ούτε η πίκλα, ούτε το μανιτάρι. Πολύ σκληρά είναι. Το μόνο που μπορώ να διακρίνω είναι το μανιτάρι. Την πίκλα δεν την νιώθω. Βγάζω μια πολύ λίγο ξυνήλα, αλλά και είναι σαν κλασικά πατατάκια βασικά, δεν καταλαβαίνω διαφορά. Είναι πάρα πολύ αμυδρή η γεύση της πίκλας. Θες να δοκιμάσεις να μας πεις και εσύ. Αδιάφορα. Βρωμάνε. Α, πάρα πολύ. Τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Επόμενο πατατάκι, παρακαλώ. Αυτό είναι λίγο, πώς το λένε, basic θα έλεγα. Είναι με γεύση πιπεριού και γεύση λικ. Πράσο δεν είναι το λικ. Πράσο είναι το λικ. Ναι, πράσο. Με γεύση πιπεριού και πράσο. Το πράσο μ' αρέσει, το πιπέρι δεν μ' αρέσει. Οπότε είμαστε 50-50. Αλλά σίγουρα η γεύση θα είναι κλασική. Αυτά θα μ' αρέσουν, το νιώθω. Μπράβο, το πράσινο είναι λίκ. Είδες. Λίσα! Όπου είναι πάρα πολύ και ξινά και λίσα. Έχει πάρα πολύ έντονη γεύση πράσου. Πολύ έντονη γεύση πράσου. Είναι βέβαια πολύ αλμυρά. Πίπε. Τώρα μου έρχεται. Τώρα μου έρχεται το πιπέρι. Ωραία, ε. Ναι, είναι νόστιμα αυτά. Αλλά στο τέλος πρόσεχε γιατί αφήνουν μια καψάδα, να ξέρεις. Και δώσε μου το επόμενο. Τελειώσαμε με τα αλμυρά. Πάμε σε ένα αναψυκτικό που βρήκα. Το οποίο είναι, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ, πιαγόν. Α, είναι πιαγόν, ναι. Είναι cider πιαγόν. Swedish Pear Cider Organic. Είναι αναψυκτικό με λίγα λόγια, με γεύση αχλαδιού. Το αχλάδι σ' αρέσει. Μένα μου αρέσει το αχλάδι. Αερούχο ποτό, απίτη, 0%. Έχει αλκοόλ μέσα. Πού θα γίνει. Έχει αλκοόλ, βιολογικής γεωργίας. Ωραίο είναι. Σαν Sprite είναι, με γεύση αχλαδιού. Ναι, Sprite με αχλάδι. Πίνετε, δηλαδή κρύο με πολλά παγάκια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θεωρώ. Όχι. Μένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Πολύ λίγο. Και μ' αρέσει γιατί έχει αλκοόλ. Σταλίζομαι από το πολύ ποτό. Και πάμε και στο τελευταίο, το οποίο είναι ένα γλυκό. Το οποίο είναι η κλασική σοκολάτα που έχουν στέκια, που είναι διάσημη αυτή η σοκολάτα. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Ποτέ δεν κατάλαβα πώς λέγεται. Λέγεται Daim. Δεν ξέρω. Αλλά παιδιά, είναι η αγαπημένη μου σοκολάτα. Πεθαίνω πραγματικά. Είναι που έχει μέσα αυτή τη σκληρή καραμέλα. Όταν ήμουν μικρός και πήγαινα στα IKEA δεν μ' άρεσε καθόλου. Και ξαφνικά ένα πρωί που ξύπνησα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Α, είναι έτσι. Α, ωραία, τα έχει έτσι μέσα. Έχει τρία διαφορετικά πακετάκια. Ένα, δύο, τρία. Πάρε και εσύ ένα-μία να δοκιμάσεις. Να μας πεις αν σ' αρέσει, γιατί εγώ παιδιά πεθαίνω. Και στο βραδινό έχω πάρει και άλλα προϊόντα με αυτή τη σοκολάτα, αλλά μην τη στονισμένη. Πω! Δεν μπορώ.
Δεν μπορώ. Είναι τέλεια. Παιδιά, είναι. Είναι τέλεια. Είναι τόσο τραγανή η καραμέλα μέσα, μου κάνει κράτσα κράτσα. Η καραμέλα που είναι το ζαχαρούχο γάλα που το βράζουνε και να το έχουνε πετρώσει. Σοκολάτα, με σοκολάτα. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αυτό το κρατάω. Αυτά ήταν τα snacks. Επιστρέφω με το βραδινό. Που είναι αρκετά πλουσιό πάρο που έχω. Έχω καραμέλα στο λαιμό. Μπουρμπουλίτρα. Που είναι αρκετά πλουσιό πάροχο. Έχει και αλμυρό και γλυκό, εντάξει. Οπότε επανέρχομαι σε λίγο να βραδιάσει. Βρέχει ακόμα, βρέχει ακόμα. Χάλια ο καιρός. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, βοηθέ. Ήρθε η ώρα για το βραδινό και νομίζω είναι και το καλύτερο. Αν έχετε πάει στα Αγία, ξέρετε ότι έχουν hot dog εκεί πέρα που τα έχουν τσάμπα μόνο με ένα ευρώ τύπου ή 50 λεπτά κάπου εκεί, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Αλλά πουλάνε όλα τελικά ξεχωριστά και μπορείς να τα αγοράσεις να φτιάξεις μόνο hot dog. Οπότε έχω πάρει ψωμάκια IKEA για hot dog. Okay. Έχω πάρει τα λουκάνικα του IKEA για hot dog και έχω πάρει παιδιά και κρεμμύδι τηγανισμένο, fried onion, το βλέπετε, που το βάζει μέσα στα hot dog, δηλαδή το έγραφε ότι πρέπει να είναι must have, γιατί λέει ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν του κάνεις κάτι αυτό, όπως είναι έτσι το βάζεις, οπότε το βραδινό μας είναι hot dog IKEA, οπότε θα πάω να φτιάξω τα λουκάνικα, πώς φτιάχνω τα λουκάνικα να δω, βράζετε τα λουκάνικα για 2 λεπτά στην κατσαρόλα, αυτό και είναι έτοιμα, τέλειο, οπότε βάλω και λίγη μαϊονέζα και λίγη κέτσαπ και είναι super και για γλυκό τώρα. Έχω πάρει το Swedish Almond Cake with chocolate and crunchy caramel. Έχω πάρει ένα cake τούρτα με αυτή τη σοκολάτα που σας έλεγα πριν, την Gem. Αλλά έχω πάρει, παιδιά, το έχω στην κατάψυξη, θα το φέρω μετά. Και το ίδιο σε παγωτό με αυτή τη σοκολάτα. Οπότε θα φάμε τούρτα crunchy chocolate caramel Gem μαζί με παγωτό crunchy chocolate Gem. Ανυπομονώ. Πάω να φτιάξω όμως για αρχή τα hot dog και επιστρέφω. Είναι έτοιμα τα λουκάνικα, τα έβρασα. Όντως τα άφησα 2 λεπτά που έλεγε και θέλω να φτιάξουμε τα hot dog. 3 θα φάω. Λίγο μεγάλο μου φαίνεται τα λουκάνικα και αυτά τα hot dog, αλλά τέλος πάντων. Ζέστανα και τα ψωμάκια, οπότε παίρνουμε λουκάνικες. Χώνουμε μέσα. Τι βάζω μετά? Μετά βάζω το κρεμμύδι. Ξένα εδώ το κρεμμύδι είναι αυτό. Αχ, μυρίζει τέλεια. Κρεμμυδίλα. Ρίχνω πολύ κρεμμύδι, μου αρέσει το κρεμμύδι. Οχ, παραέβαλα κρεμμύδι. Ρίχνουμε μαϊονέζα. Okay. Μαϊονέζα και λίγη ketchup. Και το πρώτο hot dog είναι έτοιμο. Εντάξει, ωραίο φαίνεται έτσι, επαγγελματικό θα έλεγα. Ξεκινάμε τη δοκιμή. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια και όλη τη διαφορά, παιδιά, την κάνει το κρεμμύδι. Που του δίνει αυτό το τραγανό μέσα, το crunchy, και το κάνει τέλειο. Είναι σαν να τρώω βασικά από φασφουντάδικο hot dog. Είναι απίστευτο. Το λουκάνικο είναι πάρα πολύ ωραίο. Λίγο αλμυρό, αλλά δεν με χαλάει καθόλου. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Όποιος πάει IKEA. Οπωσδήποτε να πάρει αυτά τα κρεμμύδια, τα τηγανιτά. Θα πηγαίνουν παντού. Παντού όμως, όχι μόνο στο hot dog. Έφτασε η καλύτερη ώρα της ημέρας. Λοιπόν, αυτό είναι το γλυκό όλο και όλο. Είναι πολύ μικρούλι. Κοιτάξτε, τόσο ένα μικρό πιατάκι είναι. Κλαίω, τέλος πάντων. Και αυτό εδώ πέρα είναι το παγωτό που σας έλεγα. Και παιδιά, παρατήρησα ότι είναι τη Σάλτζιτα. Δεν το ήξερα εγώ αυτό. Δεν το έχω δει στα ψυγεία τη Σάλτζιτα. Είναι exclusive IKEA. Πάμε να κόψουμε να βάλουμε ένα κομματάκι στο πιάτο. Κόβεται κιόλας. Ελπίζω να έχει ξεπαγώσει. Για να δω. Είναι λίγο σκληρό, αλλά καλύτερα. Μην είναι και νέα. Κοιτάξτε πώς είναι μέσα. Delicious. Και βάζω και παγκότης. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παγωτό είναι βανίλια και έχει μέσα κομματάκια αυτής της σοκολάτας. Να, βλέπετε που έχει τα κομματάκια, οπότε το βάλω από επάνω. Για να δοκιμάσω από τι, να δοκιμάσω πρώτα από αυτό που το έχω ξαναδοκιμάσει, την τούρτα στην ουσία. Θέλω να δω αν είναι ακριβώς ίδια όπως την έχουν εκεί στα IKEA, αν κάτι στην καφετέρια. Πρέπει να είναι ολόιδια βασικά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Εντάξει, οκ. Okay. Okay, μπορώ να έχω για τα γενέθλιά μου τέτοια τούρτα. Γίνεται. Γίνεται παραγγελιά στα IKEA. Για φάμε και το παγωτό. Παγκώτης. Okay. Έχει μέσα μικρά μπαλάκια από αυτή τη σοκολάτα. Και το άλλο είναι βανίλια. Μ' αρέσει γιατί δεν είναι λιγοτικό. Αν ήταν σοκολάτα, όλο δεν θα μ' αρέσει καθόλου. Γενικά, μ' αρέσει η βανίλια σε παγωτό. Οπότε ο συνδυασμός είναι τέλειος. Οπότε τώρα θα πάρω παγωτό και τούρτα μαζί. Και εδώ είναι κόλαση. Γιατί. Γιατί να είναι τόσο ωραίο, γιατί? Θάνατος. Ίσως να είναι και το καλύτερο γλυκό που έχω φάει. Μπορεί να ακούγομαι υπερβολικός, αλλά ναι. Είναι το καλύτερο γλυκό που έχω φάει ποτέ. Ειδικά ο συνδυασμός παγωτού με τούρτας. Κιάντς. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Εντάξει, νομίζω σας έδειξα τα πάντα τέκια. Δεν άφησα τίποτα. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο από μένα και τα snacks και φαγητά του IKEA. Γεια σας. Get the boy.
get the boy, 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 get the boy